Νομίζω ότι όλα ξεκινήσανε αφού έγραψα ένα άρθρο για την Betty Ryan στον Ίσος Άνδρος. Και από εκεί πήρε την ιδέα ο Δημοσθένης ο Κονάρης ότι αφού είναι 100 χρόνια από τη γέννησή της, να γίνει μια έκθεση. Γιατί δεν είναι πολύ γνωστή ούτε σαν προσωπικότητα, ούτε σαν ζωγράφος. Και πιστεύω ότι δεν πήρε την αναγνώριση που της άξιζε. Άρχισαμε την έρευνα, βρήκαμε πολλούς φίλους που μέναν στον Άγιο Πέτρο, που είχαν έργα της και ήταν πολύ πρόθυμοι να μας βοηθήσουν. Η Μπέτη έμεινε στα Πατούρια, δεν έμεινε στον Άγιο Πέτρο, αλλά είχε πολλούς φίλους εκεί. Μαζέψαμε καμιά σαρανταριά έργα, είχε και η Καΐριος βιβλιοθήκη πολλά και σιγά σιγά το προχωρήσαμε. Είναι 2 χρόνια αυτό. Λοιπόν, η Betty Ryan γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από πολύ μικρή ηλικία την παίρνανε η μητέρα της, μάλλον την έπαιρνε στην Ευρώπη. Αγαπούσε από πολύ μικρή την τέχνη και άρχισε και μαθήματα 12 χρονών. Μετά βρέθηκε στο Παρίσι και αποφάσισε εκεί να σπουδάσει και γνώρισε πολύ σπουδαίους ανθρώπους, δηλαδή εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν άγνωστοι. Όπως ο Henry Miller που έμενε στο ίδιο σπίτι με εκείνη και ζωγράφους όπως ο Clay, ο Καντίνσκι, ο Ράχελ, ο Ντάραλ, πάρα πολλούς. Και όταν ήταν φοιτήτρια στο Παρίσι, μαζί με άλλους φοιτητές έκανε ταξίδι στην Ελλάδα και ενθουσιάστηκε, ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το φως. Και όταν γύρισε στο Παρίσι, τα είπε όλα αυτά στο Henry Miller, ο οποίος μετά ήρθε και εκείνος στην Ελλάδα και έγραψε τον κολοσσό του Μανουσίου και στην πρώτη σελίδα αναφέρεται στη Betty Ryan. Και ήταν πανέξυπνη γυναίκα, ήξερε 7 γλώσσες και μάλιστα όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έπρεπε να πάει πίσω στην Αμερική και εκεί δούλεψε για την Αμερικάνικη κυβέρνηση μεταφράζοντας ρώσικη αλληλογραφία που είχαν σχέση με τα Liberty. Αργότερα, αφού είχε χωρίσει, ξαναγύρισε πρώτα στην Ελλάδα, πρώτα στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τον Φίλιππο τον Ντάρλο και τη Μαρίνα την Καραγάτση και της λέγανε για την Άνδρο. Ήρθε στην Άνδρο και ενθουσιάστηκε, γνώρισε και τον Δημήτρη Πολέμη, ο οποίος της παραχώρησε και σπίτι στα Πατούρια και ζωγράφισε κάθε μέρα, αλλά ήταν απομονωμένη, δεν έκανε πολλές εκθέσεις, μια φορά μόνο στην Αμερικανική Ένωση, στην Αθήνα. Και έζησε 25 χρόνια στην Άνδρο. Είχε το χτήμα και πότιζε όπως όλοι οι χωριανοί που είχαν ορισμένες ώρες και σηκωνόταν πρωί-πρωί και πότιζε. Είχε όμως και τα γατιά και τα σκυλιά της που τα αγαπούσε. Κατέμενε και στη χώρα, πήγαινε και στον Άγιο Πέτρο πολλές φορές, έμεινε στο σπίτι του Ρεμί, ενός Γάλλου φίλου της και έχει ζωγραφίσει πολλές φορές στο σπίτι του. Μέχρι ήταν πολύ μεγάλη και αρρώστησε και πήγε πίσω στην Αμερική, αλλά τόσο πολύ νοστάλγησε την Άνδρο που γύρισε ένα καλοκαίρι, παρόλο που δεν μπορούσε πια να ανέβει τα σκαλιά στα Πατούρια και έμεινε σε ένα άλλο σπίτι που ήταν του Αυγουστή του Πολέμη. Εγώ μία φορά μόνο τη γνώρισα στο σπίτι της άντρας της Καμπάνης, αλλά ήταν πολύ μεγάλη και δεν ήθελε να μιλήσει για το Παρίσι που θα είχε ενδιαφέρον. Thank you.
άγευσε σε αυτή τη γυναίκα ήταν η προσωπικότητά της, ο τρόπος που είδε το φως της άνδρου και το πώς φράγισε ορισμένους φίλους της με το έργο της και το πνεύμα της. Η προετοιμασία της έκθεσης ξεκίνησε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, εάν δεν ήταν η αγάπη αυτής της μικρής ομάδας που αποφάσισε ότι αξίζει τον κόπο να τα παίξει όλα για όλα και να την κάνει την έκθεση, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Είμαστε ευγνώμονες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, που για πρώτη φορά αποφάσισε να παρουσιάσει μία έκθεση εκτός της καθιερωμένης καλοκαιρινής έκθεσης. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στην Καΐριο Βιβλιοθήκη που μας διέθεσε το αρχείο της Betty Ryan με τα έργα της, έργα ενός ζωγράφου μέντορά της, τα βιβλία της και την αλληλογραφία της, που τα είχε όλα αυτά δωρήσει λίγο πριν πεθάνει στην Καΐριο. Να ευχαριστήσω την ιστορικό τέχνης Ελεάνα Μαργαρίτη για το εξαιρετικό στήσιμο της έκθεσης αυτής. Το Γιώργο Δαρδανό, το Γιάννη Μαμάη για το μεράκι που δείξανε για την έκδοση του καταλόγου αυτού. Μια ιδιαιτερότητα του καταλόγου αυτού είναι τα γραπτά των φίλων της Μπέτης. Το κάναμε σκόπιμα για να δώσουμε μια πλήρη εικόνα της προσωπικότητάς της. Η έκθεση θα ξεκινήσει στις 6 Απριλίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Μουσείο Γουλανδρή και μετά θα συνεχιστεί από τις 4 Ιουλίου στην Καΐριο Βιβλιοθήκη μέχρι τις 13 Αυγούστου.